Today που σας προσφέρει το SBC. Είναι Παρασκευή 7 Ιουνίου του 2019, ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Είμαι ο Ανέστης Ντόκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρα 5. Από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει κατά μισή ώρα η έναρξη εκπομπής. Θα είμαστε μαζί από τις 11 μέχρι τις 12.30. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για να έχουμε περισσότερα στοιχεία για το άνοιγμα των αγορών και να σας προσφέρουμε πλουσιότερη ενημέρωση, έγκυρη και έγκυρη, για ό,τι συμβαίνει στον χώρο των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και των χρηματιστηρίων. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 211-2700-714 και είναι νομίζω ώρα να πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εκρήξεις που έχουν προκύψει το τελευταίο 24ωρο, ξεκινώντας από μία άσχημη είδηση από το χώρο των επιχειρήσεων, καθώς πριν από λίγα λεπτά η Frigo Glass του ομίλου Δαβίδ ανακοίνωσε ότι κλείνει το εργοστάσιο στην Κάτω Αχαγιά. Είναι μια άσχημη είδηση. Οι εργαζόμενοι θα δούμε τελικά τι θα γίνει, πόσοι θα συνταξιοδοτηθούν, τι θα γίνει με τους υπολείπους. Θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, εκτός από το κλείσιμο του εργοστασίου της Frigo Glass, είχε προηγηθεί το κλείσιμο της Δέλτα στο πλατή Μαθίας, το που παρήγαγε το γάλα βλάχα σε βαπορέ για 45 ολόκληρα χρόνια. Και εκεί πλέον οι εργαζόμενοι, αρκετοί θα συνταξιοδοτηθούν, αλλά οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν θα προβληθούν στον όμιλο του ΣΜΙΚ. Ενώ θυμίζω ότι και η Δέλτα πλέον δεν παράγει τα παγωτά της στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Δεν είναι καλές ειδήσεις. Σαφώς οι επιχειρηματίες κοιτούν το κέρδος, σαφώς τους ενδιαφέρει και είναι φθηνότερο το κόστος παραγωγής στο εξωτερικό και να τα εισάγουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι καλές ειδήσεις για τις νέες θέσεις εργασίας που θέλουμε σε αυτή τη χώρα και για να υπάρχει ένα σοκ επενδύσεων. Τρεις λοιπόν αρνητικές ειδήσεις: κλείσιμο εργοστασίου Frigo Glass στην Κάτω Αχαγιά, κλείσιμο γαλακτοβιομηχανίας Δέλτα που για 45 χρόνια παρήγαγε το γάλα βλάχα σε βαπορέ στο πλατή Μαθίας και σταμάτημα της παραγωγής των παγωτών Δέλτα στην Ελλάδα. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από μια σημαντικότατη έρευνα της ΣΑΙΚΑ που έχει σήμερα πρωτοσέλιδο αυτοεμπορική για το brain drain. Όπως λένε λοιπόν αυτοί που έφυγαν πριν από την κρίση, δεν θα ξαναεπιστρέψουν στην Ελλάδα. Ριζώνουν στο εξωτερικό λοιπόν όσοι έφυγαν, ενώ το επίσης εκπληκτικό στατιστικό στοιχείο είναι ότι συνεχίζουν να φεύγουν και σήμερα όσοι είναι άνω των 40 ετών και όσοι είναι ανήπαντροι. Επόμενη είδηση. Ελληνική εταιρεία εφοπλιστών κάνουν άνοιγμα στις Ασιατικές Εφοπλιστικές Ενώσεις. Σήμερα, στην πόλη του Φωτός στο Παρίσι, πραγματοποιείται road show, παρουσία ελληνικών τραπεζών. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από τον Damian Coop, το διευθύντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τον οποίο τα Play, δηλαδή τα καταστήματα του ΟΠΑΠ που έχουν μεταξελιχθεί σε Play, πραγματοποίησαν επενδύσεις 60 εκατομμύρια και το σημαντικό, προσέξτε, είναι ότι πρόσφεραν και δημιούργησαν 3.000 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για νέα παιδιά. Μινέρβα. Πέρα από τις τρεις αρνητικές ειδήσεις που σας είπα, έχουμε άλλη μια άσχημη είδηση, καθώς η εταιρεία Ελαιολάδου πλέον πουλά όλο το προϊντικό της προφίλ και όλο το εργοστάσιο εδώ στη Μεταμόρφωση Αττικής. Στην ανεργία τώρα, επόμενη είδηση, το 18,1% υποχώρησε το Μάρτιο. Να θυμίσω βέβαια ότι στις προηγμένες χώρες και σοβαρές, Γερμανία, Αμερική, η ανεργία δεν ξεπερνά το 4%, για να καταλάβετε πόσο ακόμη δρόμο έχει αυτή η χώρα για να βρουν δουλειά, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη για να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους. Αποχωρεί σήμερα από την Πρωθυπουργία η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, άλυτος ο γρίφος του Brexit. Η Intercontinental AEA πούλησε ακίνητο έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και Quest αύξηση 19% στα καθαρά κέρδη τριμήνου του 2019. Πάμε να δούμε όμως τώρα τις πρωινές μας κάρτες, να πάρουμε μία γεύση τι έγινε χθες στην Αμερική αλλά και σήμερα σε όλες τις αγορές χρήματος. Βλέπουμε λοιπόν, ο Dow Jones έκλεισε με κέρδη 0,71%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,61%, μικρότερα τα κέρδη για το Nasdaq. Ευρώ δολάριο 1,1263, ευρώ στερλίνα 0,8867, ο Hang Seng ενισχυόταν 0,26, κέρδη και για το Nikkei 0,53%. Η δεύτερη κάρτα θα μας πάει στις αγορές εμπορευμάτων με αποκλιμάκωση της τιμής του χρυσού στα 1.335,35 δολάρια ανά ουγγιά. Ενισχύεται σημαντικά και το αργό και το Brent. Βλέπετε τα κέρδη και την τιμή διαπραγμάτευση των δύο συμβολέων των παραγόγων. Το δεκαετές σήμερα έχουμε ενίσχυση της απόδοσης, άρα ρευστοποιούν σήμερα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Το 14 ιταλικό υποχωρεί, άραγε αγοράζουν ιταλικά ομόλογα. Και χρυσή λίρα Αγγλίας αγορά 269,02 ευρώ και πώληση 324,54 ευρώ. Τρίτη και τελευταία κάρτα, χθεσινό κλείσιμο στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανωδικά το Λονδίνο και η Μαδρίτη, πτωτικά το Παρίσι και η Φραγκφούρτη, ανωδικά το Μιλάνο. Τώρα, στο άνοιγμα των αγορών, ξεκινάμε από την ΙΔΑΤ,
όπου αυτή τη στιγμή έχουμε την εξής εικόνα. Στο 5ετές η απόδοση είναι 1,74, έχουμε υποχώρηση 1,02%. Θυμίζω ιστορικό χαμηλό το 1,68. Το δεκαετές υποχωρεί 2,90%, θυμίζω 2,88% το χαμηλό. Το 15ετές έχει απόδοση 3,28%, υποχωρεί επίσης 0,12% από χθες. Το 20ετές έχει απόδοση 3,54% και υποχωρεί 0,25% από χθες. Και το 25ετές ενισχύεται, άρα έχουμε ρευστοποίηση το 25ετές με απόδοση 3,89%. Χθες το χρηματιστήριο δεν κατάφερε να κλείσει ανωδικά, έκλεισε πτωτικά, ωστόσο διατηρείται και παρατηρείται να υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, και ενώ έχουν ήδη τρέξει τα πρώτα 8 λεπτά της σημερινής συνεδρίασης, ο γενικός δείκτης πλέον ενισχύεται 0,43%, βρίσκεται στις 820,45 μονάδες. Είναι, κυρίες και κύριοι, θυμίζω, επίπεδα Απριλίου 2018, με το τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι όμως ώρα να δούμε το πρώτο βίντεο της ημέρας, διάρκειας 2,5 λεπτών, που αφορά την KPMG και τα αποτελέσματα της 5ης έρευνας για τους διευθύντες συμβούλους που πραγματοποιήθηκαν και ανακοινώθηκαν στο ξενοδοχείο King George και στα αποτελέσματα της έκθεσης που διεξήχθη για 5η συνεχόμενη χρονιά. Παρουσίασε αναλυτικά ο κύριος Νίκος Βουνισέας, senior partner της εταιρείας, ενώ στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και η κυρία Σιάννα Κυριάκου, Chief Operating Officer της KPMG. Χαιρετισμό απίφθινε ο κύριος Αλκιβιάδης Χιαράβας, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Στο ρεπορτάζ είναι Ελπίδα Πουρναρά και στην κάμερα η Μαρία Μιλιός. Συνέντευξη τύπου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου η KPMG στο ξενοδοχείο King George με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας CEO Outlook, η οποία περιλαμβάνει για δεύτερη φορά ελληνικά ευρήματα και τις απόψεις 50 Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων. Τα αποτελέσματα της έκθεσης που διεξήχθη για 5η συνεχόμενη χρονιά παρουσίασε αναλυτικά ο κύριος Νίκος Βουνισέας, senior partner της εταιρείας, ενώ στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και η κυρία Σιάννα Κυριάκου, Chief Operating Officer της KPMG. Χαιρετισμό απίφθινε ο κύριος Ελκυδιάδης Χιαράβας, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της εταιρείας. Το φετινό CEO Outlook μας θυμίζει ακόμα μία φορά πως οι μεγάλες προκλήσεις των CEO στις μεγάλες αγορές δεν ταυτίζονται με αυτούς των Ελλήνων. Ενδεικτικό πως η ευελιξία, ο τρόπος δηλαδή να ανταποκρίνονται πιο άμεσα οι επιχειρήσεις στην αγορά, δεν αποτελεί το νούμερο ένα τους προτεραιότητα όπως συμβαίνει με το υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος που παρουσιάζουμε για δεύτερη χρονιά τα αποτελέσματα για την έρευνα των CEOs. Με ένα μεγαλύτερο δείγμα, οπότε πιστεύουμε και ότι αυτό θα δείξει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για να δούμε πώς βλέπουν και οι Έλληνες CEOs σε σχέση με τους ξένους τα διάφορα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι κινούνται στους ίδιους βαθμούς με τις ανησυχίες τους για την κυβερνητική ασφάλεια, για τη γεωπολιτική, για τα θέματα για το προσωπικό τους, πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες τεχνολογίες. Στοιχεία όπως η αλλαγή, η προσαρμογή και η καινοτομία ξεχώρισαν ως τα κυριότερα χαρακτηριστικά για έναν ανθεκτικό οργανισμό βάσει του δείγματος, στον οποίο συμμετείχαν 1.300 διευθύνοντες σύμβουλοι ανά τον κόσμο. Παράλληλα, αν και για το 76% των Ελλήνων διευθύνοντων συμβούλων οι νέες τεχνολογίες αποτελούν προτεραιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μόνο το 2% έχει ήδη εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση κάποιων διεργασιών της εταιρείας του. Τεχνολογικές και γεωπολιτικές αλλαγές 22 και 20% βλέπουν ως τους κυριότερους κίνδυνους. 90% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι βλέπουν τεχνολογική αλλαγή περισσότερο ως ευκαιρία παρά ως απειλή για την εταιρεία. Και μόνο το 33% θεωρεί την ευελιξία σημαντικό παρανομιστή για ανάπτυξη. 68% στοχεύουν σε αναπτυγμένες αγορές, 41% Αμερική, Ασία και χώρες ελληνικού. Επίσης, 76% θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν προτεραιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργατικών δυναμικών. 2% έχουν επενδύσει ή εφαρμόζουν τεχνική νοημοσύνη, artificial intelligence. Και 58% πιστεύουν τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ αναφορικά με το κλείσιμο του εργοστασίου της Κάτω Αχαγιά από τη Φρυγκογκλάς, που είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η επιμηχάνηση της χώρας έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα έχει μπει πλέον σε περίοδο φτωχοποίησης. Μετά λοιπόν τη δεκαετή κρίση, θα δούμε όλα τα απόνερα και φαντάζομαι ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, το βράδυ της 7η Ιουλίου, έχει πάρα πολλή δουλειά, θα πρέπει να σηκώσει μανίκια και θα πρέπει να ξεχάσει ότι είναι καλοκαίρι και να πούνε παιδιά θα πάμε και λίγο διακοπές. Αυτό δεν υπάρχει. Άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη δουλειά τους, εργοστάσια,
Θυμίζω ακόμη και με την Κρέτα Φάρμ που σήμερα υπάρχει συνέλευση, δεν θα γίνει βέβαια. 880 εργαζόμενοι της Κρέτα Φάρμ είναι στον αέρα. Μαθαίνω ότι ήδη μισή και πλέον στέλνουν βιογραφικά σε εταιρείες, ψάχνουν για δουλειά. Μιλάμε για ανθρώπους ηλικίας παραγωγικής 35 με 55. Όταν χάσει ένας άνθρωπος τη δουλειά του σε αυτήν την ηλικία και χωρίς δεξιότητες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και τα χρόνια είναι πολλά ακόμη για να πεις ότι θα πάει στη σύνταξη. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Πάμε λοιπόν στις αγορές. Φραγκφούρτη, άνοδος 0,55%, 12.019 μονάδες. Βρετανία, άνοδος 0,60%, 7.303 μονάδες. Παρίσι, άνοδος 1,02%, 5.332 μονάδες. Πανευρωπαϊκός δείκτης Βρυξελών των 50 μετοχών, άνοδος 0,74%, 3.363 μονάδες. Στο Άμστερνταμ τα κέρδη είναι 0,83% για το δίκτυο ψυχικής κεφαλαιοποίησης, βρίσκεται στις 548,81 μονάδες. Ισπανία, άνοδος 0,40%, 9.205 μονάδες. Μιλάνο, άνοδος 0,63%, 20.302 μονάδες. Βρυξέλλες, άνοδος 0,34%, 3.452 μονάδες. Όσλο, άνοδος 1,02%, 1.557,74 μονάδες. Πάμε στη Ρωσία, δύο δείκτες εκεί, ο Μόεξ ενισχύεται 0,28%, 2.735 μονάδες. Έχουμε τον RTSI με κέρδη μισής ποστιαίας μονάδας, 1.326,42 μονάδες. Και έχουμε και στην Κωνσταντινούπολη ο BIST 100 να ενισχύεται 0,37%, 90.679 μονάδες. Επόμενο βίντεο, ο PAP, διάρκειας 3 λεπτών και 38 δευτερολέπτων. Ο ΠΑΠ λοιπόν παρέδωσε πριν από λίγες μέρες πλήρως ανακοινισμένο έναν από τους μεγαλύτερους ορόφους του Επιδιατρικού Νοσοκομείου Αγία Σοφία. Πρόκειται για τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο νοσηλευτικές μονάδες συνολικής έκτασης 1.610 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 70 κλινών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελπίδα Πουρναρά. Ο ΠΑΠ παρέδωσε την 5η 30 Μαΐου πλήρως ανακοινισμένο έναν από τους μεγαλύτερους ορόφους του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, η Αγία Σοφία. Πρόκειται για τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο νοσηλευτικές μονάδες συνολικής έκτασης 1.610 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 70 κλινών. Σήμερα παραδόθηκαν συνολικά 24 έργα ανακαίνησης, τα οποία καλύπτουν το 64% των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων παιδών της Ελλάδας. Μέσω αυτού του προγράμματος, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σε αναβαθμισμένες συνθήκες θεραπείας που έμπρακτα στηρίζουν την εργασία του ιατρικού προσωπικού. Ο εξυγχρονισμός των νοσηλευτικών μονάδων εντάσσεται στο έργο ολικής ανακαίνησης που υλοποιεί ο ΠΑΠ στα παιδιατρικά νοσοκομεία, η Αγία Σοφία και Παναγιώτης και Αγλαΐας Κυριακού. Χάρη στη σημαντική πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ, τα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν μπει σε μια νέα τροχιά. Την τελετή εγγενείων τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός. Είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο δυσκολιών και περιορισμών να καταφέρνουμε σε συνεργασία με πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που έχουν κοινοφελή χαρακτήρα, όπως αυτή την εξαιρετική παρέμβαση του ΟΠΑΠ, να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υποδομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Τα νέα έργα στις δύο νοσηλευτικές μονάδες του Παιδιατρικού Νοσοκομείου η Αγία Σοφία περιλαμβάνουν τον πλήρη εξυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς και τον εφοδιασμό με τον απαραίτητο γραφειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς χρωματικές και διακοσμητικές παρεμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν πλέον ένα ευχάριστο περιβάλλον νοσηλείας για τους μικρούς ασθενείς. Η ανακαίνιση των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων συνεχίζεται. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα μας δίνει χαρά και δύναμη να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Οι μέτοχοι, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για τη νέα γενιά. Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο ανακαίνησης στα δύο νοσοκομεία, η Αγία Σοφία και Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού, τον Απρίλιο του 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητάς του. Συνολικά, έχουν παραδοθεί 24 έργα ανακαίνησης, μεταξύ των οποίων 18 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 11.540 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 415 κλινών, καλύπτοντας το 64% του έργου. Η εκβάθρον ανακαίνιση των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας αποτελεί ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
Ο ΠΑΠ είναι αρρωγός στην ελληνική κοινωνία και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και εδώ είναι το καλύτερο παράδειγμα με το οποίο υλοποιούμε την ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό έργο και είναι ιδιαίτερη η χαρά για εμάς που για ακόμη μια φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ στηρίζει το έργο του νοσοκομείου, του Παιδιατρικού Νοσοκομείου η Αγία Σοφία και μάλιστα το κάνει εμπράκτος με την ολοκλήρωση της ανακαίνησης του τετάρτου ορόφου του νοσοκομείου μας. Ευελπιστώ και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ θα συνεχίσει να είναι μαζί μας και βεβαίως την ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έχει προσφέρει. Λοιπόν, να σας δώσω τώρα το κλείσιμο στις ασιατικές αγορές. Έχουμε την Ιαπωνία να κλείνει με κέρδη 0,53%, 20.884 μονάδες. Στην Αυστραλία είχαμε κέρδη 0,95%, 6.443 μονάδες. Στη Σαγκάη είχαμε πτώση 1,17%, 2.827 μονάδες. Στην Κίνα ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,45%, 12.662 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 0,26%, 26.965 μονάδες. Στην Ταϊβάν είχαμε πτώση μισής ποστίας μονάδες, με τον τοπικό δίκτυο να κλείνει 10.409 μονάδες. Στο χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης, παρακαλώ, είχαμε πτώση 0,1%, 1.651 μονάδες. Και στο χρηματιστήριο της Νοτιού Κορέας, το Κόσπι, κέρδη 0,16%, κλείσιμο 2.072,33 μονάδες. Να ρίξουμε μια ματιά και στην αγορά των εμπορευμάτων πριν περάσουμε στην Ελπίδα Πουρναρά να μας πει τα τελευταία επιχειρηματικά νέα. Ο χρυσός 1.339,55 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρεί 0,23%. Ο άργυρος στα 14,908 δολάρια ο μετρικός τόνος, ενισχύεται 0,02%. Ο χαλκός 2.652 δολάρια ο μετρικός τόνος, ενισχύεται 0,06%. Αργό πετρέλαιο στα 53,55 δολάρια το βαρέλι, ενισχύεται 1,83%. Το Brent στα 62,84 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται σημαντικά κατά 1,9%. Φυσικό αέριο 2,340 δολάρια ανά ατμόσφαιρα, 0,21% σχέση με χθες. Το αμερικανικό σιτάρι 503,88 δολάρια το μπουσέλ, υποχωρεί 1,20%. Και το μίνι αλουμίνιο 1.773 δολάρια ο τόνος, υποχωρεί 0,11%. Μια γρήγορη ματιά και στις αγορές των νομισμάτων, στο Forex. Ευρώ δολάριο 1,1267, το ευρώ είναι υποχωρεί 0,06%, ευρώ ελβετικό φράγκο 1,1193, το ευρώ κερδίζει 0,17%, στερλίνα αμερικανικό δολάριο 1,2720, στερλίνα κερδίζει 0,17%, ευρώ στερλίνα 0,8857, υποχωρεί το ευρώ 0,20%, ευρώ ρούβλιο 73,19, εδώ το ευρώ ενισχύεται, υποχωρεί 0,19%, αμερικανικό δολάριο γεν στα 108,47, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται 0,06% και ευρώ αυστραλέζικο δολάριο 1,6157, το ευρώ υποχωρεί 0,01%. Είναι ώρα τώρα να πάμε τηλεφωνικά να συνδεθούμε με την Ελπίδα Πουρναρά, να δούμε τα τελευταία επιχειρηματικά νέα. Ελπίδα, καλημέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Προπληρωμή των νομολογιών στις 22 Ιουλίου δρομολογείται από την Τέρνα Ευγενική. Εξετάζεται η νέα έκπτωση νέου εταιρικού ομολόγου που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο Αθηνών ύψους από 120 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Σε διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας, στην Κάτω Αχαγία προχωράει η Frico Glass, το πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρωτοβουλειών αδιάρθρωσης του παραγωγικού της ιστού, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο νέος διευθύνων σύμβολος αναλαμβάνει ως ο κύριος Paul Hudson του ελβετικού φαρμακευτικού κολοσσού Novartis. Ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς, αν φέρει σχετικά η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας. Στο 5,72% διαμορφώνεται το ποσοστό της BlackRock στην Alphabank επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα προλίγου. Στις 27 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ με αντικείμενο κυρίως τη συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τιμή διανομή μερίσματος. Στη Huawei, στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται η εταιρεία ως προς την εξαγωγή τεχνολογίας 5G. Η κινέζικη εταιρεία δήλωσε ότι έχει 46 εμπορικά συμβόλαια για την προώθηση της τεχνολογίας 5ης γενιάς με 30 χώρες, ανά την Ιφίλιο. Στην IBM πρόκειται να απολυθούν περί τους 1.700 εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία απασχολεί περί τους 350.000 εργαζόμενους και προηγουμένως είχε μειώσει το προσωπικό κατά τα έτη 2016 και 2017. Ενώ τέλος στη Βρετανία το κόμμα του Nigel Farage δεν κατάφερε να υποσκελίσει τους εργατικούς και να καταλάβει μία αίτηση στις επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Πίτερσμπουργκ. Ανέστη.
Ελπίδα Προυνάρα, ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας θυμίζω ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα αλλάξει η εκπομπή, η έναρξη τουλάχιστον. Θα πάμε στις 11 αντί για 10.30 για να έχουμε περισσότερα θέματα και περισσότερα στοιχεία να σας ενημερώνουμε. Το ελληνικό χρηματιστήριο, λοιπόν, μετά από τα 22 πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ο γενικός δείκτης υποχωρεί οριακά 0,09% στις 816,20 μονάδες, με τον τζίρο να ξεπερνάει ελαφρώς τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε να δούμε λίγο ποιες συμμετοχές, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη και ποιες είναι αυτές οι οποίες υποχωρούν. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη θέση την Q&R να ενισχύεται 6,39%, να βρίσκεται στα 0,2330 ευρώ. Η Eltrack κερδίζει 3,10% στα 2,66 ευρώ. Έχουμε την Κλουκίνα Σλάπας να κερδίζει 2,68% στα 0,9180 ευρώ. Η Ντραλότ Άνοδος 3,88% στα 0,3480 ευρώ. Η Ιατρικό Αθηνών ενισχύεται 3,26% 1,90 ευρώ η τιμή διαπραγμάτευσης. Το Ιατρικό Αθηνών κερδίζει 3,26%, βρίσκεται στο 1,90 ευρώ. Η Quest, η οποία θυμίζω ότι χθες ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, η μετοχή ενισχύεται 1,31% στα 19,35 ευρώ. Elton άνοδος 1,30% στα 1,56 ευρώ. Και η Dracon κατασκευές κέρδη 1,29% στα 1,18 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή του ΕΛΑΚ τώρα βυθίζεται 2,38% στα 1,8040 ευρώ, ενώ και η Eurobank πέφτει 0,06% και βρίσκεται στα 0,8115 ευρώ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και ενώ το κεντρικό ρολόι του SBC δείχνει 10 η ώρα και 54 πρώτα λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και αμέσως μετά θα υποδεχθώ εδώ στα κεντρικά στούντιο του SBC, στο Ηράκλειο της Αθήνας, τον κύριο Πανάρετο Βαρδάνη, ορκωτό ελεκτή λογιστή, με τον οποίο φαντάζομαι να έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα αναφορικά, γενικά, με τα φορολογικά, τα οποία, ναι, μεν τώρα τα έχουμε λίγο στην άκρη λόγω της επικείμενης προεκλογικής περίοδου, αλλά μην ξεχνάτε, όσοι πληρώνουμε, θα πρέπει Ιούλιο να πληρώσουμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και έρχεται και ο ΕΝΦΙΑ, έτσι, για όσους είμαστε ιδιοκτήτες ακινήτων. Λοιπόν, διάλειμμα σε 5 λεπτά και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Πριν από λίγο είχαμε μία δήλωση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Βούτση, αναφορικά με όλο αυτό το θόρυβο για τις μετατάξεις, η οποία είπε ο κ. Βούτση το εξής: «Δεν αισθάνομαι ούτε ίχνος ενοχής για τις μετατάξεις». Θυμίζω ότι η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, με δήλωσή της χθες, δεν θα ξανακατέβει σε εκλογές και ζήτησε συγγνώμη για το θέμα του διορισμού της κόρης της. Είπε ότι το έκανα γιατί είχα κάποιες επαφές και κάποιες γνωριμίες. Έχουν παγώσει όλες τις μετατάξεις σύμφωνα με εντολή του Πρωθυπουργού, αλλά οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας τιμά σαν χώρα. Όχι ότι το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θυμίζω τον κύριο Πολίδωρα, μία ημέρα ήταν η Βουλή και πήγε και διόρισε την κόρη του στη Βουλή. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Θυμίζω ότι έχουμε την άσχημη είδηση την πρωινή στο επιχειρηματικό κόσμο. Κλείνει το εργοστάσιο η Φρικογκλάς του ομίλου Δαβίδ στην Κάτω Αχαγιά, πάνω από 300 εργαζόμενοι στον αέρα. Θα δούμε τώρα πόσο από αυτούς θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν και τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Θυμίζω ότι πουλιέται το εργοστάσιο της Μινέρβα Λεολάδο εδώ στη Μεταμόρφωση Αττικής. Κλείνει το εργοστάσιο η Δέλτα για τον γάλα βλάχα σε βαπορές στο πλατή Μαθίας. Σταμάτησε η παραγωγή της Δέλτα για τα παγωτά στην Ελλάδα, όλα από το εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στα κεντρικά στούντιο του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας έναν από τους κορυφαίους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της χώρας, τον κύριο Πανάρετο Βαρδάνη. Κύριε Βαρδάνη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, Γιώτα. Ευχαριστώ θερμά. Και να ξεκινήσω με την καλοτάξιδη πορεία του βιβλίου σας, το οποίο το παρουσιάσαμε την προηγούμενη φορά. Αν έτυχε καθολικής αποδοχής από τους συναδέλφους, πώς το βλέπετε, αν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ενδιαφέρον και κυρίως είναι σημαντικό και λειτουργικό και για τους συναδέλφους, αλλά κυρίως για τις επιχειρήσεις, κύριε Βαρδάνη. Τα μέχρι τώρα μηνύματα όσον αφορά την πορεία του βιβλίου είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μάλιστα. Σίγουρα έτυχε αποδοχής από τον κόσμο που τους αφορά, γιατί βρήκαν μέσα από το βιβλίο την ευκολία διαχείρισης του νόμου και την εφαρμογή στα επιχειρηματικά δρόμενα, ο καθένας στην επιχείρησή του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει επιμεληθεί πάρα πολύ χρόνο, από πέρυσι, 13 έκτου που ψηφίστηκε ο νόμος. Έχει εκδοθεί τέλος Νοεμβρίου. Και η προσπάθεια που έγινε από μένα ήταν να μπορέσει να γίνει εργαλείο για τον κάθε χρήστη. Είτε είναι η διοίκηση εταιρείας, είτε είναι μέτοχος, είτε είναι πιστωτής, είτε οποιοδήποτε έχει δηλαδή μια συναλλαγή με την εταιρεία, από οποιαδήποτε ιδιότητα και αν την έχει. Βεβαίως.
Και γι' αυτό, γιατί πέρα από τα βασικά κείμενα του νόμου και την ανάπτυξή τους μέσα στο βιβλίο, υπάρχει πάρα πολύ υποστηρικτικό υλικό σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται να γνωρίζει πιο πέρα, δηλαδή από τον νόμο, ο κάθε χρήστης. Με την πάροδο του χρόνου θα το επισκέπτεστε το βιβλίο και θα μπορείτε να το εμπλουτίζετε, αν θα χρειαστεί αυτό? Πιστεύετε θα πρέπει να περάσει πρώτα ένα διάστημα ικανό να δείτε τι ο νόμος, αν έχει κάποια παραθυράκια, κάποιες ατέλειες και να επανέλθετε πάλι? Ήδη έχουν έρθει 2 τροποποιήσεις του νόμου, σε κάποια βέβαια όχι τόσο πολύ σημαντικά σημεία. Το υλικό του βιβλίου βελτιώνεται συνεχώς, γιατί έχουν ενεργηθεί και κάποια σεμινάρια. Συνεπώς, μέσα από την εμπειρία των σεμιναρίων και τα ερωτήματα, έχουν βελτιωθεί και τα κείμενα και το υποστηρικτικό υλικό. Ήδη, δηλαδή, για όποιον προμηθευτεί το βιβλίο, έχονται στο email του, υπόσχομαι ότι θα του δοθούν και τόσα άλλα αρχεία. Ωραία. Που είναι βοηθητικά στην κατανόηση, δηλαδή, του νόμου. Ωραία. Εγώ απλώς να δείξω στην κάμερα το βιβλίο. Έτσι είναι του κυρίου Βαρδάνη. Μπορείτε να το βρείτε. Το βρίσκουμε τώρα. Πού το βιβλίο? Το βιβλίο διατίθεται από το εκδόσεις του Μακαράκου. Ωραία. Βιβλιοπωλείο. Και ιδιωτικά μέσα από την επικοινωνία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Μαζί σας. Μαζί. Μπορούμε να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο, θέλετε? Υπάρχει θέμα ή κάποιο email? Ναι, βεβαίως. Και τηλέφωνο υπάρχει. Είναι και γραμμένο μέσα στο βιβλίο. Ωραία. Αν θέλει κάποιος. Αν θέλει κάποιος. Πείτε μου ένα email. Ένα email. Ναι, το email είναι panaretos.var. VAR δηλαδή. Ωραία. panaretos.var. papaki@gmail.com. Ωραία. panaretos.var. papaki@gmail.com. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα για τον νέο νόμο, όπως είπατε, ο οποίος ήρθε 13 Ιουνίου του 2018. Τι φέρνει αυτός ο νόμος, αν υιοθετείται πλέον από τις επιχειρήσεις και ποια είναι κατά τη γνώμη σας εκείνα τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις, να προσέξουν οι βασικοί μέτοχοι για να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, που πρέπει από 1η Ιουλίου, μου λέγατε, και για το θέμα τα δικαιώματα συμμετοχών των μετόχων κτλ. Κοιτάξτε, κύριε Ντόκα, από τη στιγμή που εξελίσσεται μια οικονομία, ναι, σίγουρα πρέπει και το νομοθετικό πλαίσιο που τη συνοδεύει να εξελίσσεται. Ήταν λοιπόν επιτακτική ανάγκη να περάσουμε σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, σε ένα εντελώς αναμορφωμένο νομοθετικό πλαίσιο, και να παραμείνει στην άκρη πλέον ο γνωστός 290 που ασχολούνταν με την νομοθεσία εμπορική νομοθεσία, δηλαδή περί ανωνύμων εταιριών, τέλος πάντων. Δεν μπορούσε ο νόμος να αντέξει τις εξελίξεις. Πόσα να... χρόνια ήταν αυτός ο νόμος, κύριε Παναγιώτη? Ο νόμος περίπου 99 χρόνια, 20 μέχρι σήμερα. Φανταστείτε τι εξέλιξη λοιπόν έχει η ελληνική οικονομία που αναγκαστικά ακολουθεί, ναι, και τις προηγουμένες οικονομίες. Κατά συνέπεια έπρεπε να γίνει ένας εξορθολογισμός του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει πλέον τις ανώνυμες εταιρείες. Δεν μπορούσε λοιπόν να αντέξει λοιπόν ο 290, ναι, και να σηκώσει. Είχαν γίνει βέβαια κάποιες τροποποιήσεις τα τελευταία, ναι, 10 χρόνια στο νόμο, αλλά ήταν τέτοια η διάρθρωσή του που δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις εξελίξεις της οικονομίας. Γνωρίζοντας ήδη ότι η ελληνική οικονομία κινείται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς έπρεπε να υπάρχει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη, γιατί πολλές εταιρείες πλέον την εξωστρέφεια που τους διακρίνει. Σωστά. Επιχειρούν και εκτός συνόρων της χώρας. Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι, δηλαδή τουλάχιστον των μελών κρατών, πρέπει να έχουν ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν υπήρχε αναγκαιότητα αλλαγής. Πριν πάμε ειδικότερα, καθυστερούμε σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ και γενικά της Ευρωζώνης να εναρμονίσουμε τον εθνικό μας νομοθετικό κώδικα σε σχέση με την Ευρώπη? Είναι θέμα κυβερνήσεων, είναι θέμα στελεχών? Έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοιο ή πάμε με κανονικούς ρυθμούς? Υιοθετούμε δηλαδή τις ευρωπαϊκές οδηγίες? Κοιτάξτε, να δείτε. Είναι δεδομένο ότι πλέον οι νομοθεσίες δημιουργούνται στις Βρυξέλλες, έτσι. Συνεπώς, όλοι αυτοί οι κανονισμοί που κατά καιρούς εκδίδονται από το Συμβούλιο δίνουν ένα χρονικό περιθώριο τα κράτη-μέλη να εντάξουν στο νομοθετικό τους πλαίσιο τις νέες ρυθμίσεις. Νομίζω ότι η παρούσα νομοθετική ρύθμιση με τον κύριο νόμο ακολούθησε το χρονικό πλαίσιο. Άλλωστε, πέρασαν και οι τελευταίες οδηγίες, οι 828 του 2017 και οι 1132, οι οποίες είχαν συγκεκριμένη στόχευση. Και η στόχευση αυτή επικεντρωνόταν κυρίως στο να βελτιωθεί η θέση των μετόχων. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν λέμε βελτίωση θέση των μετόχων, εννοούμε πλέον τα δικαιώματα μειοψηφίας έχουν χαμηλώσει κατά πολύ. Κατά συνέπεια, ο μέτοχος πλέον μπορεί να ασκήσει, ναι, έλεγχο στις διοικήσεις των εταιριών, γιατί είναι δεδομένο ότι θυσιάζει ένα εισόδημά του, το κεφαλαίο του τέλος πάντων. Οπότε έπρεπε να βελτιωθεί λοιπόν η θέση του. Και να ελέγχεται βεβαίως και η διοίκηση των εταιριών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εναρμονίστηκε, όπως είδαμε λοιπόν, σχετικά νωρίς θα έλεγα, η νομοθεσία.
σχετικά με τις ανάγκες της εταιρείας. Βέβαια, αφορά και κάποιους άλλους τύπους εταιριών, όπως είναι η και η ΕΠΗ, η εταιρεόρυθμη, όταν τα μέλη τους είναι ανώνυμες εταιρείες, όχι βέβαια στο σύνολο των άρθρων. Αλλά κανένας δεν απαγορεύει κιόλας κάποιες εταιρείες, δηλαδή μεγέθους εταιριών, να εφαρμόσει και τις αυξημένες υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος. Γιατί ο νόμος διαχωρίζει. Ξέρουμε ότι είναι δύο μεγάλες κατηγορίες εταιριών, δηλαδή οι εισηγμένες και οι μη εισηγμένες. Ναι, ναι. Στις περιπτώσεις λοιπόν που είναι αυξημένες υποχρεώσεις των εταιριών των εισηγμένων, αναφέρεται ρητά ο νόμος. Mm-hmm. Κάτι που δεν το έκανε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα. Και επίσης, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δίνει μεγαλύτερη ευελιξία να μείνει τόσο πολύ υπόχρεες, δηλαδή στις στα ιδιαίτερα σημεία του νόμου. Ωραία. Από 1 Ιουλίου, τι θα συμβεί, που λέγαμε πριν ξεκινήσει η κουβέντα μας. Η βασική λοιπόν νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι η υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των μετοχών. Μάλιστα. Τα χρονικά λοιπόν περιθώρια που πρέπει να αντιδράσουν οι εταιρείες είναι συγκεκριμένες. Ήδη έχουμε μπει μέσα στον χρόνο εφαρμογής του νόμου, 1 του 2019. Λέτε, θα δοθεί παράταση? Όχι, δεν είναι, όχι, δεν νομίζω. Άλλωστε έχουν τα περιθώρια οι διοικήσεις των εταιριών. Ας συνεπώς, 1 του Ιουλίου, το αργότερο, πρέπει το ΔΣ να πάρει απόφαση να καλέσει τους μετόχους που κατέχουν ανώνυμες μετοχές να αναγγείλουν τα δικαιώματά τους. Και να καταγράψει βεβαίως τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Άρα έχουν περιθώρια μέχρι 31 Δεκάτου του 2019. Μάλιστα. Οι μέτοχοι που κατέχουν ανώνυμες μετοχές να αναγγείλουν τα δικαιώματά τους για να εγγραφτούν στο βιβλίο μετόχων. Mm-hmm. Μια μεγάλη ευελιξία επίσης που φέρνει αυτός ο νόμος είναι ότι πλέον οι μετοχές δεν χρειάζεται να είναι έγχαρτες. Μάλιστα. Μπορούν να τηρούνται και σε άλλη μορφή. Όπως έχει το χρηματοδότη. Είτε από την εταιρεία, σε λογιστική μορφή δηλαδή, είτε από την εταιρεία, ή η εταιρεία, αν είναι μεγάλο μεγέθος και έχει μεγάλο αριθμό μετοχών, να εκχωρήσει το δικαίωμα αυτό, την τήρηση του Μητρώου των μετόχων, ή στο κεντρικό αποθετήριο, ή σε τράπεζικό ίδρυμα, είτε σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Γενικά, τώρα σε αυτή τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, οι εταιρείες, και δεν λέω τις μεγάλες και ώρα και τις εξωστρεφείς, είναι πειθαρχημένες, θα τακτοποιούν αυτά τα θέματα, ή πρέπει να φτάσουν σε ένα πρόβλημα να σας καλέσουν εσάς ως ειδήμονα και να τα ξαναδούν από την αρχή? Έχουν νομικά τμήματα πλέον που είναι συνεπείς, κύριε Βαρδάνη? Θα αναγκαστούν να το κάνουν πλέον, διότι είναι υποχρεωτική εφαρμογή ο νόμος. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια και τις συνέπειες που έχει, εάν ένας μέτοχος δεν αγγείλει τα δικαιώματά του. Βέβαια. Συνεπώς δεν έχει πλέον τα δικαιώματα. Ναι. Για όσο δεν έχει αναγγείλει ότι είναι κύριος ανωνύμων μετοχών. Όταν λέμε ότι δεν έχει δικαιώματα, τα δικαιώματα είναι δύο κατηγοριών, τα περιουσιακά και τα διοικητικά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι πώς θα συμμετάσχει σε μια γενική συνέλευση. Παράδειγμα. Πώς θα ζητήσει πληροφόρηση από την επιχείρηση, όπως προβλέπει ο νόμος. Και το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι ότι αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ανταποκριθεί, να ενεργοποιηθεί δηλαδή ως προς το σκέλος να ενημερώσει τους μετόχους, μπορεί ο μέτοχος μέσω της δικασίας, όπως δούμε, διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, να υποχρεώσει το δικαστήριο την εταιρεία να εγγράψει το μέτοχο στο βιβλίο μετόχων. Αυτή η εικόνα των διοικήσεων να συνεχίζουν να βάζουν τα περισσότερα μέλη με συγγενείς πρώτου βαθμού δεν πρέπει κάποιος να σταματήσει, υποχρεούνται από τον νέο νόμο, είναι θέμα εταιρικής διακυβέρνησης? Δηλαδή το βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται ακόμη και σε εταιρείες του χρηματιστήριου, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή στα 11 μέλη, συγγνώμη, στα 9, βλέπετε τα μισά είναι της οικογένειας, του ιδρυτή. Ναι. Όσον αφορά τις εισηγμένες, πλέον υπάρχει αυστηρή διαδικασία για τη σύνδεση των μελών του ΔΣ. Και την αναλογία μεταξύ εκτελεστικών μελών, ανεξαρτήτων μελών. Σωστά. Και με την Επιτροπή Ελέγχου που υπάρχει. Ή την εκτελεστική επιτροπή, η οποία παρακολουθεί τη διοίκηση της εταιρείας, όπως ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει ευθύνες, σημαντικές ευθύνες των μελών του ΔΣ. Οι οποίες μέχρι πού φτάνουν, σαν κυρώσεις? Μέχρι και ποινές. Αλήθεια. Έχει αριθμητικές ποινές. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε λοιπόν ότι από τη βελτίωση της θέσης που δίνει η νομοθεσία η συγκεκριμένη στον μέτοχο, με τα πολύ μικρά ποσοστά μειοψηφιών, έχει το δικαίωμα ο μέτοχος να ασκήσει έλεγχο στον τρόπο άσκησης της διοίκησης, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αν δούμε δηλαδή στο τμήμα που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα όσον αφορά τα καθήκοντα και την εκτέλεση του καθήκοντος και την προαγωγή του σκοπού. Μάλιστα. Είναι υποχρεωμένοι. Mm-hmm. Είναι υποχρεωμένα τα μέλη του ΔΣ. Mm-hmm. Να προάγουν το εταιρικό σκοπό, σου λέει. Mm-hmm. Συνεπώς δεν έχουν πλέον άλλη δυνατότητα, νομίζω. Σωστά. Όσον αφορά τώρα τις μικρομεσαίες, βεβαίως είναι οι οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις, ναι, αλλά και αυτές, αν θέλουν
να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά την επιχείρησή τους και να μεγαλώσουν. Πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευελιξία που δίνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά θα παραμείνουν στάσιμες. Από τα σεμινάρια που κάνετε σε εταιρείες μεγάλες κτλ. Και σας ρωτούν τώρα οι συνάδελφοί σας ή οι νομικές υπηρεσίες, πού διαπιστώνετε ότι είναι τα περισσότερα προβλήματα, πού έχουν απορίες, κύριε Βαρδάνη? Απορίες έχουν όσον αφορά τι πρέπει να κάνουν μέσα στο 2019, να μεσότητα. Να. Και την διευκρίνηση κάποιων ιδιαίτερων θεμάτων που αναφέρονται μέσα στο νόμο. Γιατί εντάξει, τώρα που έχω και εγώ την εμπειρία μέσα στα σεμινάρια και τη μελέτη του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, θέλει κάποιες διορθώσεις σε ορισμένα σημεία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα συνολικά τη φορολογική νομοθεσία στη χώρα. Αν τελικά η επόμενη κυβέρνηση, ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών, θα πρέπει λίγο αυτό το πράγμα να εξεδιαλύνει αυτό το λαβύρινθο. Αυτό δηλαδή το πράγμα το οποίο σήμερα πραγματικά δεν έχεις έναν ικανό δίπλα σου λογιστή φοροτεχνικό, δεν μπορείς να κάνεις μόνος ακόμη και μια απλή δήλωση. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να κάνεις λάθη. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την εικόνα, να μην μπορεί ο μέσος πολίτης, κύριε Βαρδάνη, να κάνει τη δήλωση, να καταλάβει τα φορολογικά. Αυτή η πληθώρα των νόμων που έχει ουσιαστικά τον πολίτη, τον έχει τρελάνει. Αυτό μπορεί λίγο να το απαλύνουμε, να το ξεδιαλύνουμε, ή είναι δύσκολο, γιατί είναι αυτό που είπατε, και είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι πολλά τα θέματα, οπότε αναγκαστικά είναι τόσο πυκνοί οι νόμοι και οι διατάξεις? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τόκα, με την εμπειρία του μέχρι σήμερα, δεν χωράει αμφιβολία ότι υπάρχει μια δυσπιστία μεταξύ κράτους και πολίτη. Ιδιαίτερα του πολίτη που επιχειρεί. Ναι. Συνεπώς, επειδή δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί άμεσου ελέγχου του εισοδήματος, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως νομικό, το κράτος καταφεύγει σε αυτούς τους πολύπλοκους μηχανισμούς να καταγράψει οτιδήποτε παράγεται σε αξίες, μιλάω, μέσα στην μια επιχείρηση. Αυτό μας ζητάει μέσα των φορολογικών δηλώσεων ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων. Συνεπώς, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δηλαδή, είναι αναπόφευκτο αυτό. Και έχουν γίνει βέβαια οι λογιστές στην καθημερινότητά τους. Βέβαια. Δεν αντέχετε πλέον να υποστηρίξουν. Από τους γιατρούς είναι πλέον οι λογιστές. Και ενώ δηλαδή οι οικονομικοί διευθυντές, οι λογιστές πρέπει ουσιαστικά να δίνουν λύσεις στην εταιρεία, στην καθημερινότητά τους, ασχολούνται κάθε μέρα με τον δικαιώνα το αυτών των φορολογικών εγκυκλίων. Και η ερμηνεία είναι και η ερμηνεία, το φοβερό πράγμα. Πολλές φορές ερμηνεύει... δεν είναι τόσο σαφές και χρειάζεται να βγει ερμηνεία. Αυτό γιατί γίνεται? Είχα πάντα μια προσπάθεια να σας ρωτήσω. Είναι αυτοί που κάνουν τους νόμους, δεν καταλαβαίνουν, είναι πολύ νομικής άποψης και τα γράφουν νομικήστικα και δεν ερμηνεύουν καλά? Έχετε καταλήξει γιατί? Χρειάζονται συνέχεια ερμηνευτική εγκύκλη. Εγώ πιστεύω ότι δεν προηγείται μια κοινή διαβούλευση μεταξύ των κρατικών φορέων και της αγοράς έξω. Αυτό είναι το μίστερ. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικότερο. Η πραγματική οικονομία με αυτό που ο κώδικας προβλέπει. Βεβαίως και το φορολογικό καθεστώς, δηλαδή οι φορολογικές τελεσίες, είναι ένα τεράστιο βάρος για τις επιχειρήσεις. Ακούγεται τέλος πάντων ότι είναι αναγκαίο πλέον να πάμε σε μείωση των φορολογικών τελεστών. Για να αναπνεύσουν και οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι μόνο οι φορολογικές υποχρεώσεις που είναι τεράστιες, είναι και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις τεράστιες. Βέβαια. Αν πάμε σε επίπεδο, δηλαδή, φυσικό προσώπου επιδευματία είναι δυσβάσταχτο. Ναι. Δεν αξιοδουλεύεις. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν μικρές, δηλαδή. Σωστά. Σε επίπεδο προσωπικών εταιριών, δηλαδή, ενώ να ξεκινάνε με φιλοδοξίες και οράματα κτλ., κάποια στιγμή λένε δεν αντέχουμε άλλο, πρέπει να την κλείσουμε. Μάλιστα. Θα πάρετε μια ανάσα, να πιείτε λίγο νερό, να δείξω εγώ τώρα ένα βίντεο, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με την Coca-Cola. Που αφορά το Κέντρο Διανομής Βόρειας Ελλάδος, Coca-Cola 3Ε, επέλεξε ανάμεσα στις 28 χώρες όπου έχει παρουσία όμιλος, προκειμένου να εφαρμόσει για πρώτη φορά την πρωτοποριακή τεχνολογία στη διαχείριση αποθήκης με τη λειτουργία του Vision Picking. Στην επιμέλεια του ρεπορτάζ την Ελπίδα Πουρναρά, θα δούμε το βίντεο και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πανάρετο Βαρδάνη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Για την εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος επαυξημένης πραγματικότητας με την ονομασία Vision Picking, επιλέχθηκε το Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος της Coca-Cola 3Ε στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή την έξυπνη λειτουργία των ειδικών γυαλιών, παρέχεται όλη η πληροφορία που χρειάζεται ο εργαζόμενος χειριστής για να ολοκληρώσει καθημερινές εργασίες. Ο χρήστης βλέπει μέσω οθόνης 7 ιντσών τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να ολοκληρώσει την παραγγελία, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώνει με φωνητική εντολή την ενέργεια που θέλει να πραγματοποιήσει. Στην Coca-Cola Hellenic αναζητούμε συνεχώς νέες και καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία μας προς όφελος του πελάτη και του καταναλωτή. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που πρώτα στην Ελλάδα ξεκινάμε τη χρήση μιας καινοτόμου τεχνολογίας όπως αυτή του Vision Picking, που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα μιας πολύπλοκης διαδικασίας όπως είναι η συλλογή προϊόντων.
Με αφετηρία την Ελλάδα και το Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκης, ο όμιλός μας θα προχωρήσει σε περαιτέρω επέκταση της τεχνολογίας Augmented Reality για τη διαχείριση αποθήκης και σε 28 χώρες που δραστηριοποιείται. Η χρήση της τεχνολογίας Vision Picking κάνει ακόμα πιο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πελατών, μειώνοντας τις κινήσεις που πραγματοποιούνται από την παραγωγή, στο ράφι και στα χέρια του καταναλωτή. Είμαστε πολύ περήφανοι που ο όμιλός μας επέλεξε την Ελλάδα και τους ανθρώπους μας στο Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης της Coca-Cola 3Ε για την πρώτη εφαρμογή αυτής της νέας πρωτοποριακής τεχνολογίας. Το Vision Picking ενισχύει την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και τους επιτρέπει να δημιουργούν χιλιάδες μεικτές παλέτες με περισσότερη ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια. Έτσι μπορούμε να εξυπηρετούμε πιο αποτελεσματικά τους πελάτες μας. Πάντα μαζί μας ο κύριος Πανάρετος Βαρδάνης, ορκωτός ελεκτής λογιστής με το πολύ σπουδαίο βιβλίο του «Νομοθεσία Ανωνύμων Εταιριών» με το νέο νόμο 4548 κάθετο του 18 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» και τι φέρνει πλέον αυτός ο νόμος, κύριε Βαρδάνη. Σε συνέχεια λοιπόν των προηγούμενων που είπαμε, την υποχρεωτικότητα δηλαδή των ανωνύμων εταιριών να γίνουν ονομαστικές και τις συνέπειες που θα έχουν οι μέτοχοι, γιατί αυτό ουσιαστικά αφορά κυρίως σήμερα τους μετόχους, εάν δεν αναγγείλουν τα δικαιώματά τους. Άρα λοιπόν δεν έχουν δικαιώματα για όσο διάστημα, μετά την 1η-1η 2020, δεν έχουν κάνει αναγγελία των δικαιωμάτων και ούτε μπορούν να μεταβαστούν οι μετοχές. Mm-hmm. Αλλά και μέσα στη χρήση όμως, μέσα στο 2019, δηλαδή μέχρι τη γραμμή του 10ου. Επίσης, σε χωρισμένες περιπτώσεις, γιατί οι εταιρείες δεν σταματάνε. Σίγουρα. Τα όργανα τους παίρνουν αποφάσεις, είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε η Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, για να συμμετάσχουν, πρέπει να έχουν αναγγείλει τις μετοχές τους, να έχουν μετατραπεί σε ονομασίες μετοχές. Μάλιστα. Επίσης, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνουν τη διανομή των κερδών, της 31-18 δηλαδή, πρέπει με βάση τις νέες διατάξεις, είναι το κεφάλαιο 10 περί διανομής κερδών, να εφαρμοστούν πλέον. Αυτές είναι λοιπόν οι άμεσες προτεραιότητες των διοικήσεων των εταιριών. Είπαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι ο νόμος βελτιώνει κατά πολύ τη θέση των μετόχων. Ναι. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από τη μείωση των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο, δηλαδή για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους συμμετοχοί. Επίσης, ο νόμος, αυτό που δίνει το περιθώριο στις εταιρείες, εφόσον το προβλέπει το καταστατικό, είναι η μείωση μέχρι του 50%. Δηλαδή, αν λέει η κοινοτική οδηγία, η οποία έγινε και στο νόμο, 10% παράδειγμα, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που κατέχουν το 10%, δίνει το περιθώριο λοιπόν μέσα από καταστατική πρόβλεψη να μειωθεί μέχρι 5%, μάλιστα, όχι παρακάτω. Και σε προηγούμενες περιπτώσεις φτάνει και το 1% ή και του ενός μετόχου για στοιχεία, ειδικά που ζητάει για πληροφόρηση. Άρα οι εταιρείες λοιπόν είναι υποχρεωμένες. Πέρα από αυτού, οι διοικήσεις των εταιρεών, εάν δεν ανταποκρίνονται στα δικαιώματα λοιπόν των μετόχων, έχουν συνέπειες. Είναι και αυτό ένα σημαντικό μέρος. Δεν μπορείς δηλαδή να αγνοήσεις την άσκηση του δικαιώματος του μετόχου ή των μετόχων σε αυτά τουλάχιστον που προβλέπει το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτές λοιπόν είναι οι άμεσες προτεραιότητες. Άρα μην επαναπαυθούν λοιπόν οι διοικήσεις των εταιριών και πούνε, εφόσον από 1η-1η 2020 ισχύει η ονομαστικοποίηση, ότι πλέον θα περιμένουμε μέχρι τότε. Έτσι. Όσον αφορά τώρα τις εισηγμένες στο σημείο αυτό. Ναι. Η αναγγελία των δικαιωμάτων γίνεται με τη συμμετοχή
συνεχή συνέλευση που θα ακολουθήσει τέλος πάντων. Όπως ακριβώς αναγγέλλονται οι κάτοχοι των τίτλων και μέχρι σήμερα του δικαιώματος της συμμετάσχεως στην Γενική Συνέλευση ή και κάποιες οδηγίες που προβλέπετε θα εκδοθούν από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Ναι. Οι οποίοι έχουν και την υποπτία δηλαδή, των εισηγμένων. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τις λοιπές εταιρείες για τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τις εισηγμένες, δίνει το δικαίωμα νόμος ότι μπορούν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα για τις εισηγμένες και οι λοιπές εταιρείες, εφόσον προβλέπει το καταστατικό. Θα δούμε δηλαδή σε πολλά άρθρα του νόμου, να ξεκινάει το άρθρο, ότι εφόσον το προβλέπει το καταστατικό, εφόσον το ορίζει το καταστατικό, συνεπώς δίνει μεγάλη ευελιξία στην διοίκηση των εταιρεών και είναι μια ευκαιρία τώρα, ανάλογα την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η εκάστοτε διοίκηση, που θέλει να την πάει δηλαδή την εταιρεία, να κάνει μια καλή κωδικοποίηση του καταστατικού της, όπως ακριβώς προβλέπει και ο νόμος, μέσα από τα άρθρα του δηλαδή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά που θα πρέπει να πάρει μια απόφαση για ένα θέμα μείζων, να χρειαστεί πρώτα να κάνει τροποποίηση του καταστατικού και μετά να μπορέσει να πάρει την απόφασή της. Συνεπώς, μια σωστή κωδικοποίηση του καταστατικού είναι επιβεβλημένη, νομίζω, και να αφήσουμε στην άκρη τα μέχρι σήμερα που φτιάχναμε ένα ελάχιστο καταστατικό απλά για να καλύψει τις ανάγκες ενός καταστατικού. Επίσης, ο νέος νόμος δίνει για την αποσυφόρηση των δικαστηρίων να προηγηθεί ένας διακανονισμός του θέματος, δηλαδή. Εκτός. Πριν φτάσουμε στα δικαστήρια. Στο ακροατήριο, Εντάξει, των δεδομένων μερών. Επιβάλλει επίσης ο καινούριος νόμος, ιδιαίτερα στις εισηγμένες τώρα μιλάμε, διαφάνεια στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά καθορίζονται είτε στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΟΠΟΥ, είτε στο λογιστικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Διαφάνεια λοιπόν και έλεγχο βεβαίως. Δηλαδή, ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, σε πρώτη φάση η άδεια δίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε σημαίνει μια ευελιξία να μην φτάνει δηλαδή, στην Γενική Συνέλευση. Παρ' όλα αυτά, όμως, πάλι η μειοψηφία με ένα συγκεκριμένο ποσοστό έχει το δικαίωμα να ζητήσει η άδεια αυτή να χορηγηθεί από την Γενική Συνέλευση. Γιατί γνωρίζαμε μέχρι σήμερα τις πρακτικές των μελών του ΔΣ, που ενώ ήταν ζημιογόνες επιχειρήσεις, οι αμοιβές ήταν τεράστιες. Οι εισηγμένες ιδιαίτερα υποχωρούνται πλέον να υιοθετήσουν μια πολιτική αμοιβών και να συντάσσουν μια έκθεση αμοιβών. Δηλαδή, η έκθεση αμοιβών σημαίνει πώς περνάει στην πραγματικότητα η πολιτική αμοιβών, η οποία παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση για να εγκρίνει. Και συνδέεται βεβαίως και οι αμοιβές τους με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Σωστά. Άρα λοιπόν, ο μέτοχος με τη βελτίωση της θέσης που του παρέχει ο νόμος έχει πολλά αυξημένα δικαιώματα. Έχει όμως παράλληλα και υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις? Δηλαδή, ο μέτοχος ο οποίος είτε κατά την ίδρυση, είτε κατά την οποιαδήποτε αύξηση και με οποιοδήποτε τρόπο μετοχή κεφαλαίου, από τη στιγμή που θα αναλάβει την υποχρέωση να συμμετάσχει, δεν σημαίνει ότι είναι και άμυρος των ευθυνών του. Διότι σου λέει, αν δεν ανταποκριθείς να καταβάλεις την υποχρέωσή σου στην αύξηση, δεν σου επιστρέφεται το μέχρι τώρα ποσό που έχεις δώσει ήδη. Μάλιστα. Και πέρα από αυτό, μπορεί το καταστατικό να προβλέπει να είναι και τοκοφόρος η οφειλία αυτή. Συνεπώς, δεν είναι. Σου δίνουμε ένα αυξημένα δικαιώματα, μάλιστα, αλλά έχει υποχρεώσεις. Σωστά. Επίσης, εξής ένα σημαντικό. Συνεπώς, και οι διοικήσεις λοιπόν, των εταιρεών έχουν αυστηρές υποχρεώσεις πλέον. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει σιγά-σιγά. Νομίζω ότι τα καλύψαμε στην πρώτη φάση. Όλα. Τα ξανακάνουμε ούτως ή άλλως. Βεβαίως, θα έχουμε να τα ξαναπούμε. Και σε ιδιαίτερα θέματα. Βεβαίως, θα πούμε πιο εξειδικευμένα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσατε. Εμείς ήταν ο κύριος Πανάρετος Βαρδάνης, ορκωτός ελεκτής λογιστής. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά θα έχουμε εδώ στο κεντρικά στούντιο του SBC τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, οικονομολόγο χρηματιστηριακής Solidus. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι εξαιρετική εικόνα στα ομόλογα. Πάμε για νέο χαμηλό και στο πεντετές και στο δεκαετές. Το πεντετές πλέον διαπραγματεύεται στο 1,69%. Το χαμηλό, θυμίζω, είναι 1,68% στις συνεδρίες 3ης Ιουνίου. Το πεντετές πέφτει 3,47% σχέση με χθες. Δηλαδή, έχουμε κύμα αγοραστών στο πεντετές ελληνικό ομόλογο, ενώ και το δεκαετές είναι στο 2,87%. Είναι νέο χαμηλό των τελευταίων 14 ετών για τη δεκαετία. Υποχωρεί 1,71%. Την ίδια ώρα το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να ενισχύεται.
0,33%, ο τζίρος έχει πέσει λίγο. Να σας πω ότι υπάρχει έγκριση διανομής μερίσματος 0,75 ευρώ από τα ελληνικά πετρέλαια. Πριν από λίγο είχαμε την ετήσια γενική συνέλευση, ενώ η ΤΕΡ Ενεργειακή ανακοίνωσε την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πάει να βγάλει και το νέο ομόλογο μέχρι 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το είπε ο κύριος Περιστέρης προχθές στην συνέλευση, το είπε και ο κύριος Λαζαρίδης, ότι περιμένουμε άλλο ένα ομόλογο εταιρικό μέσα στο καλοκαίρι. Είναι εξαιρετική εικόνα και σήμερα για τα ομόλογα και για το ελληνικό χρηματιστήριο. Αν δεν είχαμε την αρνητική είδηση, η οποία έκλεισε εβδομάδα για τη Φρικογκλάς που κλείνει το εργοστάσιο στην Κάτω Αχαγιά, και τη δυσάρεστη είδηση επίσης του κλεισίματος του εργοστασίου του προϊόντος γάλα βλάχα σε βαπορέ της Δέλτα, θα ήταν τα πράγματα εξαιρετικά. Αλλά έτσι είναι το επιχειρήν. Υπάρχουν οι καλές και υπάρχουν και αρνητικές ειδήσεις. Μαζί μας κάθε Παρασκευή, όπως έχω πει κυρίες και κύριοι, θα είναι ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος, οικονομολόγος της χρηματιστικής εταιρείας Solidus. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Ανέστη. Λοιπόν, νομίζω ότι και σήμερα είναι εξαιρετική εικόνα στα ομόλογα. Έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση και στην πενταετία με νέο ιστορικό χαμηλό, νέο ιστορικό των τελευταίων 14 ετών και για τη δεκαετία. Και το χρηματιστήριο πλέον ανθεκτικότατο, έτσι. Ανθεκτικότατο, και πρέπει να ξανατονίσουμε για μια ακόμη φορά, Ανέστη, ότι η αγορά των ομολόγων είναι η πιο σοφιστική, είναι η αγορά που έρχονται πιο θεσμικά κεφάλαια, δεν είναι σαν γρήγορα όπως παραδείγματος χάρη είναι στην αγορά των μετοχών. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό σημάδι. Και γιατί όχι να πούμε ότι μπορεί να είναι και ένας προάγγελος ότι η επόμενη έκθεση που θα κάνει η Ελληνική Δημοκρατία όταν θα ξαναβγεί στις αγορές για να αναζητήσει χρήματα θα τύχει μιας πάρα πολύ καλής τιμολόγησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είναι χαμηλότερα τα επιτόκια, πράγμα που αυτό αν το δούμε θα ευελπιστούμε ότι θα επεκταθεί και στα, αν βγουν και οι τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, όπως τώρα προανέφερες, η Τέρνα Ενεργειακή να ζητήσει χρήματα, θα έχει χαμηλότερο κόστος. Αυτό είναι από τα πιο θετικά που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Και απλώς εγώ να πω ότι από χθες, για παράδειγμα, η κυπριακή δεκαετία είναι κάτω από το 1%. Τώρα βλέπουν 0,934% η Κύπρος, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν αναλογιστούμε, Ανέστη, ότι ζήσαμε μία περίοδο αρνητικών επιτοκίων που εμείς είμαστε αποκλεισμένοι από τις αγορές, βλέπουμε τώρα το τι ζημιά είχε γίνει και το πόσα χρήματα στερήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και η ελληνική οικονομία, και έρχομαι τώρα σε αυτές τις δύο αρνητικές ειδήσεις που είπες προηγουμένως, οι οποίες είναι το κλείσιμο των εργοστασίων στη χώρα μας, είναι δηλαδή η παραγωγή αρχίζει και φεύγει, γιατί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ασφικτιούν αν δεν υπάρχει αέρας, αν δεν υπάρχει οξυγόνο, το οποίο είναι τα κεφάλαια. Έτσι. Οι επιχειρήσεις, Ανέστη, υποφέρουν από ρευστότητα και πεθαίνουν από ρευστότητα. Και είναι και αυτό που έλεγα πριν. Και δεν μπορούν και να περιμένουν, γιατί η κυβέρνηση που θα προκύψει, όλοι ευχόμαστε, 7 Ιουλίου, θα πρέπει να σηκώσει μανίκια, Γιάννη Χριστόπουλε, και να πει όχι ότι είναι Ιούλιο, θα πάω και μια εβδομάδα διακοπές. Πρέπει να τρέξει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει αυτό το καλοκαίρι να γίνει κάτι, ένα σοκ, να αντιληφθούν όλοι ότι τα πράγματα πάμε για μια επανεκκίνηση. Είναι ακριβώς έτσι, και είχαμε πει στην προηγούμενη φορά που συζητήσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περίοδο χάριτος αυτές τις των 100 ημερών, σωστά, των περιβόητων των 100 ημερών. Που λέγαμε παραδοσιακά για την κάθε κοινή κυβέρνηση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τρέχουν. Είδαμε, όσο και να είχε μπει και σε κάποια συζήτηση, ότι μπορεί να αναβάλουν οι θεσμοί να βγάλουν την έκθεση με το τι κάνει η ελληνική οικονομία. Βλέπουμε ότι δεν σταματάει. Κάθε άλλο. Η οικονομία δεν σταματάει, δεν μένει κανένας στάσιμος, προχωράνε. Και όντως η όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές θα πρέπει να κάνει και να τρέξει, να καλύψει τον χαμένο χρόνο. Γιατί οι οικονομίες υπόλοιπες τρέχουν. Δεν είναι τίποτα στατικό. Τα πάντα είναι δυναμικά. Οπότε, αν δεν τρέξουμε εμείς, θα τρέξει ο ανταγωνισμός. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Χθες έτυχα το βράδυ να είμαι στο Μέγαρο Μουσικής. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μίλησα με πολλούς επιχειρηματίες από τον χώρο τουρισμού και μου είπαν, Γιάννη Χριστόπουλε, το εξής. Βλέπουν πλέον επιχειρηματικό πόλεμο. Αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή, πλέον σου λέει, εμείς πρώτα πρέπει να δείξουμε ότι η χώρα ξανααναγεννάται, επανεκκίνηση, να ρίξουμε χρήματα, να γίνουν επενδύσεις και θα έρθουν και οι ξένοι. Δεν πρόκειται οι ξένοι να προηγηθούν. Και αυτό μου το είπαν πάρα πολύ και λένε πλέον θα δούμε πολλά και σημαντικά γεγονότα μέχρι το τέλος χρονιάς. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω και δούμε πώς είχαμε μπει, αν και δεν πρέπει να τα θυμόμαστε, πώς είχαμε μπει στο μνημόνιο, τι είχαν βρει οι ξένοι τότε που είχε κάνει η περίφημη BlackRock, που είχε κάνει τον έλεγχο, το πώς λειτουργούσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι Έλληνες επιχειρηματίες, το πώς λειτουργούσαν οι κυβερνήσεις. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι, Ανέστη, και είναι πράγματι έτσι. Αν δεν υπάρχει εγχώρια επιχειρηματικότητα, αν δεν υπάρχουν εγχώρια κεφάλαια, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όπως παραδείγματος χάρη, αν δεν υπάρχει και εγχώρια ζήτηση.
Δηλαδή, μια εταιρεία η οποία είναι παγκόσμια θα έρθει εδώ αν ένα μέρος των παραγόμενων προϊόντων θα το κάνει, θα το πουλήσει εδώ στην χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Ιδάλλως δεν γίνεται. Εμείς πρέπει όντως να ξαναφτιάξουμε μια χώρα η οποία θα είναι ορθολογική, θα είναι οικονομικά λειτουργούσα και θα πρέπει οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες να ξεφύγουν, αν θες, και από αυτό το στενό δεσμό του κρατικοδίαιτου του καπιταλισμού που θα μπορούσαμε να έχουμε. Να τον έχουμε φεύρει εμείς και να διεθνοποιηθούν, να κάνουν πράγματα, γιατί όπου έχουμε κάνει, όπου έχουν πάει, ακόμα και αυτό το περίφημο, το ότι φεύγουν οι νέοι, ότι πηγαίνουν έξω και δραστηριοποιούνται, αυτό είναι προς τα θετικά. Και αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν και το κράτος αλλά και οι επιχειρήσεις. Χθες το χρηματιστήριο έβγαλε τα στοιχεία Μαΐου για τους Έλληνες και τους σεισμικούς και είχαμε αυτό που ο κ. Λαζαρίδης προχθές, ότι στις 6 πρώτες μετεκλογικές συνεδριάσεις μετά τις ευρωεκλογές εισέρευσαν περίπου 321 εκατομμύρια ευρώ από τους ξένους, Γιάννη Χριστόπουλου. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι αυτό, η αλλαγή της ψυχολογίας και ότι πλέον οι ξένοι και φαν επαναδραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Η χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα οι αγορές κεφαλαίου ανέστη λειτουργούν βάσει των προσδοκιών. Από τη στιγμή που περιμένουν και βλέπουν ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν στη χώρα και να μπούμε σε έναν άλλο ρυθμό και ανάπτυξης και οργάνωσης, αρχίζουν να επενδύουν πάνω σε αυτό το στοίχημα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια που τα ξένα χρηματιστήρια είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, είχαν πάρα πολλά κέρδη οι διεθνείς επενδυτές, τα οποία τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται και επενδύουν ένα πολύ μικρό μέρος στη δική μας οικονομία και στο δικό μας χρηματιστήριο, το οποίο είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και ικανό να αλλάξει όλη την, όλη την εικόνα. Και βέβαια θα περιμένουμε να αλλάξουν και την στάση τους οι οίκοι αξιολόγησης και εκεί θα αρχίσουν πλέον, όταν θα πάρει επενδυτική βαθμίδα το ελληνικό χρηματιστήριο και η ελληνική οικονομία, θα αρχίζουν εκ των πραγμάτων να επενδύουν και αυτοί και μπορούμε να πούμε ότι αυτά μπορεί να είναι και λίγο πρώιμα τα κεφάλαια που μπαίνουν και είναι αυτά που στρώνουν τον δρόμο για να μπουν μετά τα πιο θεσμικά και τα είναι πιο μακροπρόθεσμα. Είναι οι χνηλάτες, όπως βλέπαμε παλιά στα Western, που προηγούνται να δουν που βρίσκονται οι Ινδιάνοι για να ακολουθήσουν μετά ο τακτικό στρατό. Είναι το καναρίνι στη σπηλιά που αυτή τη στιγμή. Μπράβο, που μπαίνει μέσα στο ρηχείο για να δει αν υπάρχει αέρα κτλ. Ακριβώς. Είδαμε επίσης αύξηση των επενδυτικών μερίδων το Μάιο. Είδαμε επίσης αύξηση των ενεργών κωδικών. Είναι κατεσιόδοξο, χωρίς να λέμε ότι κάτι φοβερό γίνεται. Ξαναβλέπουμε να μπαίνουν παλιοί παίχτες, να μπαίνουν καινούργιοι. Εσύ πώς το εισπράττεις? Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει να κινούνται τα πράγματα. Βέβαια, για να είμαστε και πιο επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε, από τη στιγμή που οι αποδόσεις, ιδιαίτερα για μικρά κεφάλαια, είναι ανύπαρκτες, μπορώ να πω ότι μπορεί να σου κοστίζει και το χρήμα το να το έχεις στάσιμο σε έναν καταθετικό λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν, θα είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος μικροεπενδυτής, ένα μέρος των κεφαλαίων τα οποία δεν τα έχει άμεση ανάγκη, να τα επενδύσει στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι θα διεξάγει τον προεκλογικό αγώνα που λογικά ξεκινάει τη Δευτέρα, όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός στον κ. Παυλόπουλο να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής σε χαμηλούς τόνους. Χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής, στη διάρκεια της συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, είπε ότι και εγώ έχω ζητήσει από τα στελέχη μου να διεξάγω τον πολιτικό αγώνα χωρίς τοξικό περιβάλλον. Αυτό μήπως είναι και ένας πολιτισμός, μια αλλαγή του πολιτισμού, και το βλέπουν αυτό οι αγορές και σου λέει επιτέλους βάλανε μυαλό αυτοί στην Ελλάδα. Δεν θα πλακωθούν ξανά όπως γίνονταν παλιότερα. Αυτό μένει να το δούμε, Ανέστη. Ίσως είναι μικρό και το διάστημα. Είναι μικρό αφενός το διάστημα. Το ένα κόμμα από τους διεκδικητές, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πηγαίνει να πάρει την εξουσία. Το άλλο φαίνεται ότι τη χάνει και έγινε έτσι ξαφνικά, το οποίο δεν προλαβαίνουν και δεν θέλει κανένας να χαλάσει αυτή την ηρεμία που υπάρχει. Βέβαια, μιας και ίσως η διαφορά, λες, ήταν τώρα έτσι βέβαια, που έκανε αυτό. Βέβαια, Ανέστη, δεν θα μπορούσαν να πούν τίποτα διαφορετικό, γιατί ήταν σε έναν χώρο που οι επαγγελματίες εκεί είναι η βαριά βιομηχανία αυτή τη στιγμή της χώρας και ζουν από αυτό. Σωστά. Για φαντάσου να έλεγαν κάτι το άλλο. Ή το πρωί ο κ. Μητσοτάκης, το βράδυ ο κ. Τσίπρας. Ναι, ποιο θα ήταν το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, γιατί χθες σε διακόπτω, είχε γκρίνια πολύ. Βλέπουν ότι οι προκρατήσεις πλέον δεν πάνε καλά για τον χρόνο. Ότι έχουν από τους tour operators πίεση, ότι τα μηνύματα φέτος είναι πτωτικά οι τιμές. Έχει ανέβει πολύ η Τουρκία, έχει ανέβει η μισή σχεδόν Βόρεια Αφρική, Αίγυπτος, Τινησία. Σου λέει, δεν θα κάνουμε τα ρεκόρ τον προηγούμενο χρόνο. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και
είμαστε και ένας φθηνός τουριστικός προορισμός. Εκμεταλλευτήκαμε. Εκμεταλλευτήκαμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στις γείτονες χώρες. Mm-hmm. Τώρα και οι επαγγελματίες αυτού του κλάδου θα πρέπει να το δουν τελείως διαφορετικά, να ανεβάσουν την ποιότητα, να ξαναβρουν τρόπο να προσελκύσουν νέους τουρίστες, νέους πελάτες, οι οποίοι θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από ό,τι ξόδευαν μέχρι τώρα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η οικονομία κινείται. Δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη, υπάρχει δυναμική εξέλιξη και πρέπει όλοι να συντελούν σε αυτό. Μακάρι αυτό που έγινε, που περιγράφεις τώρα, που έζησες στο Μέγαρο Μουσικής, ότι υπάρχει μία σύμπνοια και κάνουν μία ειρήνη σε κάποια πράγματα, να υπάρχει σε όλους τους τομείς και να ξέρουμε να έχουμε φτιάξει μια βάση, να πούμε ότι η κρίση και όλα αυτά που έγιναν μας έκαναν σοφότερους, ώστε να μπορούμε να ευελπιστούμε ότι και να βλέπουμε πιο αισιόδοξα το μέλλον, Ανέστη. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, στον χώρο των επιχειρήσεων τώρα, φαίνεται ότι γίνονται πολλά deals, προφανώς θα ανακοινωθούν μάλλον μετά τις εκλογές και ποιον θα έχουμε νικητή. Υπάρχουν όμως, Γιάννη Χριστόπουλε, και πολλά ναρκοπαίδια. Και αναφέρομαι σε δύο εταιρείες. Σήμερα και αύριο είναι η Euromedica με τα γνωστά προβλήματα. Έχουμε την Greta Farm που μάλλον, και έχουμε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο που μάλλον πάμε σε αναβολή συνελεύσεων. Όλα αυτά είναι απόνερα της κρίσης. Είναι ότι πλέον και μια εταιρεία έχει και ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Εσύ έχεις εμπειρία, θα ήθελα τη γνώμη σου. Η κρίση έβγαλε αυτά τα προβλήματα στην επιφάνεια, Ανέστη. Ναι. Αν γυρίσουμε πιο πίσω, ζούσαμε με χρήματα δανεικά, ζούσαμε με ένα ΑΕΠ το οποίο δεν ήταν το πραγματικό και εκεί πέρα μπορούσαν και χωρούσαν και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένα, αν θες, και προγράμματα και οργάνωση από τις εταιρείες. Συγχωρώντουσαν όλα. Από τη στιγμή που υπήρχε άφθονο χρήμα, από τη στιγμή που η Ελλάδα ζούσε σε αυτούς τους ρυθμούς που ζούσε, δικαιολογούσαν τα πάντα. Τώρα τα πράγματα δυσκόλεψαν, η επιχειρηματικότητα συρρυκνώθηκε, η χώρα από μόνη της είναι μια αγορά 10 εκατομμυρίων καταναλωτών, είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Συντηρητικά. Και αν δούμε ποιοι είναι και οι ενεργοί καταναλωτές, είναι ακόμα πιο μικροί, άρα δεν θα μπορούσαν να σταθούν τόσες εταιρείες. Mm-hmm. Κάθε εταιρεία όμως έχει και ένα διαφορετικό πρόβλημα. Η κουλτούρα της οικογενειοκρατίας στη χώρα ανθεί και ευημερεί και είναι εύρωστη μόνο στην πολιτική. Μπράβο. Στις επιχειρήσεις δεν ήταν. Αν μπορούσαν να λειτουργούσαν, λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις ανέστη οικογενειοκρατικά όπως λειτουργούν και οι πολιτικοί, τα πράγματα θα είμαστε πάρα, πάρα πολύ μπροστά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και άλλα πτώματα, όπως λέμε, στην ντουλάπα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κρυβόντουσαν όλο αυτό το διάστημα κάτω από το χαλί. Ακριβώς, βγαίνουν οι σκελετοί και αυτό θα το δούμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και όταν θα πάρουν τα κόκκινα δάνεια και θα αρχίσουν να πηγαίνουν οι εταιρείες που τα έχουν πάρει να τα διαχειριστούν, θα πηγαίνουν να τα εισπράξουν. Εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν μια κακή επιχείρηση, μια κακή εταιρεία φεύγει και δεν έχει λόγο ύπαρξη στην αγορά, αυτόματα δυναμώνουν οι άλλες. Και αυτό το έχουμε δει. Προανέφερες την απόφαση των ελληνικών πετρελαίων. Οι εταιρείες έχουν αρχίσει και δίνουν μερίσματα. Δηλαδή, σε κάποιους τομείς, το πράγμα όπου υπάρχει σοβαρότητα φαίνεται ότι αρχίζει και δουλεύει. Mm-hmm. Μου έδωσες τώρα πάσα για τις τράπεζες. Γιάννη, δεν ακούμε τίποτα για τις τράπεζες. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τις εθελούσες εξόδους, τι γίνεται τώρα, έχει πέσει η αναμονή με την πλατφόρμα που θα είναι έτοιμη. Περιμένω τον κύριο Ανδρία που θα έρθει αρχές Ιουλίου επικεφαλής του SSM στην Αθήνα. Ειλικρινά δεν ακούμε τίποτα. Εκεί τηρείται σιγή ηχθείως, Ανέστη. Τι περιμένουμε, να ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, να φύγουν από τις τράπεζες. Πάμε για Σεπτέμβριο, λένε από τώρα οι κακές γλώσσες. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα γίνουν προεργασίες, θα μπορούμε να πούμε. Και μετά θα δούμε με τι ρυθμό θα αρχίσουν να εισπράττονται τα χρήματα από τις καινούργιες εταιρείες και το πώς θα βρει τρόπους το τραπεζικό σύστημα που θα παραμείνει να αρχίσει να χρηματοδοτεί τις εταιρείες και την οικονομία. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω τώρα από την εμπειρία σου. Όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες εισηγμένων τώρα, έτσι, δεν λέμε ονόματα, οι οποίοι τόσα χρόνια αρνούνταν να βοηθούν τις εταιρείες τους, είχαν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και δεν βοηθούσαν να σε αυξήσει κεφάλαιο. Αυτοί μπορούν να πιέσουν από τις τράπεζες τώρα, ή μόνο χάνοντας τις εταιρείες τους, αναγκαστικά να πούνε ναι, θα φέρω χρήματα ή δεν με ενδιαφέρει, πάρτε την εταιρεία. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Ανοίγεις ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ξαναλέμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα λειτουργούσε με ένα δικό της τρόπο. Αν όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρηματίες έχουν τόσα πολλά χρήματα, τα οποία για το υπόλοιπο της ζωής τους δεν τους ενδιαφέρει και μπορούν να το εξασφαλίσουν, αν η εταιρεία τους
είναι αυτό που λέμε εταιρείες ζόμπι, η οποία δεν έχει λειτουργική δραστηριότητα και δεν μπορεί να ξαναμπεί στην παραγωγική διαδικασία και στην επιχειρηματικότητα, σαφέστατα είναι ότι ορθολογικά δεν θα πάνε να τις βοηθήσουν. Και το ελληνικό ταμπλό βλέπουμε ότι έχει απαριθμεί πολλαπλάσιες εταιρείες οι οποίες είναι ανενεργές και εκτός χρηματιστηρίου παρά είναι ενεργές. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα το πώς θα μπορέσουν οι τράπεζες, οι οποίες δεν είναι άμυρες ευθυνών. Σίγουρα. Μπορούμε να πούμε ότι... καθυστέρησαν πολύ για αν θέλαμε έτσι να το κρίνουμε και λίγο έτσι πιο ηθικά και πιο ψυχρά, το μεγαλύτερο πρόβλημα μπορούμε να πούμε ότι το έχει το τραπεζικό σύστημα, τη μεγαλύτερη μάλλον ευθύνη, γιατί το τραπεζικό σύστημα όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα λειτουργούσε, ήθελε να είναι μοναδικό το οποίο θα ελέγχει την οικονομία, ήθελε να ελέγχει πολλές φορές και το κράτος και την πλήρωσε με τα ομόλογα, είδαμε τι έγινε. Αυτό τώρα το πληρώνουμε. Δεν είχαμε δηλαδή ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί υπέρ της οικονομίας και ιδιαίτερα. Είχαμε δύο βασικούς μετόχους. Είχαμε μεγαλύτερος μέτοχος, ήταν το κράτος, το οποίο τις μεγάλες τράπεζες είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε στους μετόχους, γιατί αν γυρίσουμε λίγο τη μνήμη μας, θα δούμε, είχαμε ταχυδρομικό ταμείο ευθύριο, είχαμε πάρα πολλά τραπεζικούς οργανισμούς. Είχαμε και εκεί ένα τραπεζικό σύστημα κρατικό περισσότερο και μετά είχαμε τους μεγάλους μετόχους των άλλων τραπεζών, οι οποίοι πλέον δεν είναι καν και ούτε αυτή τη στιγμή θα γύριζαν να κάνουν την τραπεζική δραστηριότητα, γιατί και εκεί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ λίγοι θα επιστρέψουν αν οι εταιρείες τους δεν είναι υγιείς και δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν διάδοχη κατάσταση. Γιατί δεν υπάρχει ούτε η επενδυτική και εταιρική κουλτούρα ότι έχω μια εταιρεία η οποία ακόμα και αν φύγω εγώ είναι τόσο καλή, είναι τόσο εύρωστη ώστε μπορεί να λειτουργήσει. Λειτουργούσε και εδώ δυστυχώς το One Man Show, ο ιδιοκτήτης ήταν ο απόλυτος άρχων. Σωστά. Χθες η βασική ερώτηση των περίπου 500 επιχειρηματιών από τον τουρισμό που μιλούσαμε εκεί πέρα ήταν αν γνωρίζουμε ως δημοσιογράφοι ποιος θα είναι ο νέος υπουργός οικονομικών. Γιατί γίνεται αυτό τώρα, είναι θέμα ψυχολογίας, θέλω να δουν ποιος θα είναι ο άνθρωπος, να καταλάβουν αν μπορεί να διαχειριστεί πρακτικά θέματα, αν μπορεί να σταθεί στις Βρυξέλλες. Ποια είναι η γνώμη σου? Εγώ αν ήμουν... Γιατί από καθηγητές πανεπιστημίου έχουμε χορτάσει, έτσι, δεν θα πω ονόματα. Αν ήμουν παράγοντας του τουρισμού, θα με ενδιέφερε ποιος θα είναι ο υπουργός τουρισμού. Ναι. Γιατί αυτόν θα έπρεπε να είχαν μπροστά και ο υπουργός τουρισμού. Ναι, αλλά μπλέκεται ο υπουργός οικονομικών σε πολλά θέματα. Θα ήταν αυτός που θα έπρεπε να λειτουργούσε ως συνδικαλιστής για τους... Είναι μια λέξη την οποία την αποτάσσομαι. Σωστά. Θα λειτουργούσε ως συνδικαλιστής, ως μπροστάρης των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον και σηκώνουν το βάρος του τουρισμού. Αυτός θα έπρεπε να πιέζει τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, ώστε αυτός ο κλάδος να τύχει της μεταχείρισης που του πρέπει, αφού πρώτα, για να είμαστε τίμοι, αφού πρώτα και αυτός δείξει ότι ενδιαφέρεται, ότι δεν έχει επιχειρηματίες οι οποίοι είναι σαν τους επιχειρηματίες που περιέγραψες προηγουμένως και συζητήσαμε Ανέστη, έτσι ώστε να πάνε τα πράγματα μπροστά. Θέλουν να μάθουν ποιος θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί σαφέστατα υπάρχουν επιβαρύνσεις, έχει επιβαρυνθεί και αυτό το τουριστικό προϊόν πάρα πολύ. Ναι. Η κυβερνήση, ο Υπουργός Οικονομικών, τι κάνει? Πηγαίνει, βλέπει που υπάρχει μαζικότητα, που μπορεί να πάρει τα πιο πολλά χρήματα, εκεί φορολογεί. Το είδαμε με τα κίνητα, το είδαμε κράτους, και αντίθετα οι πολιτικοί και τα κόμματα κοιτάνε που έχουμε μεγάλη μάζα ψηφοφόρων, μπορούμε να έχουμε καλό εκλογικό αποτέλεσμα, οπότε εκεί πέρα δίνουμε τα προνόμια. Δυστυχώς, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ωραία. Έχουμε ακριβώς 3 λεπτά για να τελειώσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Χρηματιστήριο επιστρέφω. Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 12. 819,22 μονάδες ο δείκτης, 0,28 άνοδος. Ο τζίρος βέβαια είναι πάρα πολύ χαμηλός, 8,15. Θα πάμε έτσι χαλαρά μέχρι το αποτέλεσμα των εκλογών? Περιμένουμε κάτι? Το χρηματιστήριο πλέον βλέπω ότι έχει τώρα στερείται βέβαια του φρέσκου χρήματος που είχαμε δει μετά τις ευρωεκλογές. Ναι, είναι αυτό του γρήγορου χρήματος, Ανέστη, του έξυπνου που λένε γρήγορο. Που μπήκε μπροστά, έτσι. Που μπήκε μπροστά, το λέω εγώ. Θα πάμε έτσι. Ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις μπορεί να βλέπουμε μία αυξομοίωση του τζίρου. Αυτό όμως που πρέπει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να κοιτάμε, είναι το τι κάνει η Αμερική. Είδαμε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα, αλλά ως διαμαγείας οι κεντρικοί τραπεζίτες είπαν πάλι ότι δεν θα αυξήσουν τα επιτόκια. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Ντράγκη χθες, έτσι. Βέβαια, έδωσαν ανάσα ζωής στα χρηματιστήρια και στις αγορές, έδωσαν αίμα. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό όταν πηγαίνουν οι κεντρικές τράπεζες και αναβάλουν
της αύξησης κεφαλαίου που έχουν προαναγγείλει. Σημαίνει ότι κάτι ίσως να μην πηγαίνει τόσο καλά. Mm-hmm. Εγκυμονεί και ο εμπορικός πόλεμος, που εκεί μπορεί να αλλάξει την εικόνα των χρηματιστηρίων είτε προς το θετικότερο είτε προς το χειρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Χριστόπουλο, ευχαριστώ θερμά. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο να κάνεις μπάνιο, γιατί έχει 34 βαθμούς, λέει, η θερμοκρασία. Και θα τα πούμε πάλι την άλλη Παρασκευή, έτσι, εκτός απρόπτου. Σταθερά και σε ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι Δευτέρα να έχουμε κανένα θέμα, να μην έχουμε πρόορες εκλογές. Το λέγαμε χθες χαριτολογώντας, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε θα πάω τη Δευτέρα και ζήτησε συγγνώμη από τον τουριστικό κόσμο. Σας χαλάω, λέει, λίγο το καλοκαίρι, αλλά είναι το ύψιστο δικαίωμα κάθε πολίτη σε αυτή τη δημοκρατική χώρα οι εκλογές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές μόλις θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ανέστη. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο οικονομολόγος της χρηματιστηριακής εταιρείας Solidus. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας θυμίζω ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στις 11 το πρωί αντί για 10.30 για να έχουμε περισσότερα στοιχεία στο ξεκίνημα. Θα είμαστε λοιπόν 11 με 12.30 κανονικά Δευτέρα με Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να κάνετε μπάνια, να μαυρίσετε και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.